Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ανταχού παρών και τα πάντα πληρών, και θησαυρός των αγαθών και ζωής σου πολιγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης χειρίδος και σώσον αγαθέ ασκητάς ημών. Αμήν. Με τη γέννηση του Χριστού κλείσαμε την περασμένη χρονιά, αν θυμίστε. Με τη βάπτιση του Κυρίου θα ανοίξουμε, γιατί ακόμη είναι οι μέρες που αποδίδεται η εορτή. Επί μία εβδομάδα ψάλλεται το εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε. Έτσι λοιπόν, με βάση τον Ιερό Χρυσόστομο θα ασχοληθούμε με τη δική του διδαχή, του Ιερού Χρυσοστόμου, με το θέμα της βαπτίσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κυρίως από το κομμάτι του Ευαγγελιστού Ματθαίου που ομιλεί για τη βάπτιση του Κυρίου μας. Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, του βαπτιστήνε υπ' αυτού. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος για να βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό. Το ερώτημα που έρχεται στο μυαλό μας είναι: ποιο ρόλο έπαιζε το βάπτισμα του Ιωάννου? Γιατί βάπτιζε δηλαδή ο Ιωάννης ο βαπτιστής? Όπως μας πληροφορούν οι γραφές, ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου βάπτισμα μετανοίας, προετοιμασίας δηλαδή ψυχικής των ανθρώπων, προετοιμασίας. Αναλυτικότερα, κάθε ένας που βαπτιζότανε έκανε προηγουμένως στον εαυτό του έλεγχο εσωτερικό και έβρισκε ό,τι αμάρτημα είχε κάνει και αυτόν την ώρα που βαπτιζόταν, τα αμαρτήματα δηλαδή, τα εξομολογήτω. Εβαπτίζοντο, λέει ο άλλος Ευαγγελιστής, εξομολογούμενοι τα αμαρτήματα αυτών την ώρα που βαπτίζονταν. Όμως δεν έπαιρνε ανάθεση. Δεν ήτανε βάπτισμα που έλυνε τις αμαρτίες. Βάπτισμα που έφερνε τον κάθε άνθρωπο Ιουδαίο στον εαυτό του, ώστε όταν έρθει ο Μεσσίας να γίνει αποδεκτός. Αυτό ίσχυε για όλους. Όλοι περίμεναν το Μεσσία. Όλοι αναζητούσαν την άφεση των αμαρτιών. Ο Ιωάννης λοιπόν βάπτιζε για να προετοιμάσει
Η λέξη πρόδρομος, πρόδρομος, σημαίνει είμαι μπροστά στο δρόμο. Πριν έρθει εκείνος που περιμένουμε και ετοιμάζω το δρόμο εκείνο για να έρθει εκείνος που περιμένουμε. Ιωάννης, ο πρόδρομος, το δώρο του Θεού ο Ιωάννης δηλαδή, προετοίμασε το δρόμο από όπου θα περνούσε ο Κύριος, τις ψυχές δηλαδή των ανθρώπων. Αυτό έκανε ο Ιωάννης. Το φοβερό, το φοβερό ήταν τούτο, ότι τι δουλειά είχε ο Κύριος να κάνει αυτό που κάνανε οι δούλοι, οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Είναι, λέει, εκπληκτικό να βλέπεις τον ανεύθυνο, αφού δεν είχε καμία αμαρτία, εκπληκτικό, λέει ο Χρυσόστομος που έχω μπροστά μου, εκπληκτικό να βλέπεις τον ανεύθυνο, τον μη έχοντα αμαρτία, τον αναμάρτητο, που δεις αναμάρτητος, η μισή οδυνάμενος, να έρχεται όπως έρχονταν τόσος λαός που ήταν υποκείμενος στην αμαρτία, που είχε αμαρτίες, μετά τον ανευθύνων, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μετά τον υπευθύνων των αμαρτωλών, ο κριτής έρχεται και μετά των δούλων το αφεντικό, ο δεσπότης. Τι δουλειά έχει, τι δουλειά είχε να έρθει να βαπτιστεί, το ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί Κύριε ήρθες, αφού είσαι ο αναμάρτητος, συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το εκπληκτικό είναι ότι ανάμεσα στους ταπεινούς χαμήλωσε ο Θεός τον εαυτό του και έγινε χαμηλός, ταπεινός. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Ο υψηλός μέσα στους ταπεινούς. Αυτό να το πάρουμε, να το έχουμε νούμερο ένα, και ακόμη συμπληρώνει ο γάρ κυοφορηθήνε, γιατί εκείνος που κυοφορήθηκε 9 μήνες μέσα στην κοιλιά, στη μήτρα της μάνας του, σε παρθενική μήτρα, και προήλθε μέσα από την μήτρα της Παναγίας και έγινε άνθρωπος, και όχι μόνο αυτό, και ραπίστηκε και φτίστηκε και σταυρώθηκε και ούτω καθεξής. Αν όλα αυτά ο Κύριος τα δέχτηκε, γιατί σου είναι έκπληξη το ότι βρέθηκε ανάμεσα στους αμαρτωλούς και βαπτίστηκε? Είναι λογικό επακόλουθο. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος, είναι λογικό επακόλουθο. Το γάρ εκπλήτων, εκείνο είναι το εκπλήτων, η έκπληξη ήταν εκείνο. Το Θεόν όντα, το ότι ήταν και είναι Θεός, βουληθήνε γενέστε άνθρωπον. Το ότι θέλησε και έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Τα από εκεί και πέρα όλα έπονται. Όλα έπονται. Επειδή ο Ιωάννης είχε πάρει το μήνυμα, το είχε πάρει, ότι ο Μεσσίας είναι ο συνομήλικος, μια μικρή διαφορά 6 μηνών έχει ο ένας από τον άλλον,
ότι θα έρθει στον Ιορδάνη ποταμό, είχε πάρει το μήνυμα και ότι θα ακολουθήσει το δρόμο που όλοι βαδίζουν οι θνητοί άνθρωποι. Θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο, θα βαπτιστεί. Είχε πάρει και το παραπέρα από εκείνο ότι την ώρα που θα βαπτιστεί θα κατέβει και το Πνεύμα του Άγιου. Λοιπόν, ο Ιωάννης που είχε πάρει το μήνυμα και που τον είδε μπροστά του, προέβαλε και την αντίρρησή του. Προέβαλε και την αντίρρηση. Εγώ είμαι ο δούλος σου. Εσύ είσαι ο Κύριός μου. Εγώ είμαι το δημιούργημα. Εσύ είσαι ο δημιουργός μου. Εγώ είμαι που κουβαλάω αμαρτίες, γιατί είμαι αμαρτωλός. Εσύ είσαι ο αναμάρτητος. Τώρα ζητάς από το δημιούργημα που είναι αμαρτωλό ποιον να καθαρίσει. Ποιον να καθαρίσει το καθαρό. Θα λέγαμε μια λέξη βαριά, αφού είναι άνθρωπος με ατέλειες και ο Ιωάννης και ο Κύριος είναι ατελής, τι να του καθαρίσει την τελειότητα. Μα είναι ήδη τελειός. Και βέβαια φέρνει την αντίρρησή του. Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε. Και εσύ έχει προς με. Το αντιλαμβανόμαστε. Χρία είναι η ανάγκη. Ό,τι έχουμε ανάγκη, αυτό ονομάζεται και χρία. Χρία έχουμε από ρούχα, χρία έχουμε από τροφές, χρία έχουμε από γιατρό άμα αρρωσταίνουμε. Έχουμε ανάγκη. Ναι. Και ο Ιωάννης του λέει, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ, υπό σου βαπτιστήνε. Και εσύ δεν του είπε που είσαι αναμάρτητος, δεν το γράφει μέσα εδώ ότι είσαι αναμάρτητος, όχι, πρόλαβε και τον είχε δείξει προηγουμένως στους μαθητάς του, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, κάποια άλλη στιγμή όταν περνούσε ο Κύριος, κάνει το δάκτυλο ο Ιωάννης στους μαθητάς που είχε δύο δίπλα του, δύο μαθητάς, και λέει, είδε ο αμνός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Δεν είπε να ο αναμάρτητος, έχει μεγάλη σημασία, αλλά τον έδειξε τον Κύριο στους μαθητάς. Προφανώς υπήρχε και κόσμος, γιατί ο Ιωάννης δεν ήταν ποτέ μόνος του. Όλα τα Ιεροσόλυμα άδειαζαν. Λοιπόν, τον έδειξε και είπε, ο αίρον, ο αμνός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, να τον. Τώρα λοιπόν, δεν λέει να ο αναμάρτητος, αλλά θυμάται τι είχε πει και του λέει, στάσου, πες. Μετά τη βάφτιση έγινε αυτό. Ποιο? Όχι, πρώτη βάφτιση. Όχι, πριν τη βάφτιση. Πριν τη βάφτιση. Το έχω μπροστά μου. Το έχω μπροστά μου. Το γράφει ο Χρυσόστομος. Ο αίρον την αμαρτία. Όταν πήγε να βαπτιστεί δεν είχε τους μαθητάς ακόμα. Δεν είχε τους μαθητάς πάρει ακόμα. Όταν πήγε στο Σαραντάριο και γύρισε και μάζεψε τους είδες τους μαθητάς. Όχι, όχι, όχι. Είναι προ της βαπτίσεως. Τοποθέτησε όπως θα ακούσει. Γιατί και εγώ αυτή την ιδέα είχα και την άλλαξα από εδώ μέσα. Γιατί έτσι το έχω διαβάσει. Να, εδώ. Πήγε στο Σαραντάριο, λέει, επειράχθη από τον Σατανά και μετά κατέβηκε. Το έχω μπροστά μου. Στο διαβάζω, το έχω μπροστά μου. Δεν αφιβάλλω. Λέει, γι' αυτό λοιπόν
δεν είπε ο αναμάρτητος ή είδε ο αναμάρτητος την ώρα της βαπτίσεως, δεν είπε να ο αναμάρτητος, συμπληρώνει, αλλά είπε ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Σαφώς λέει, για να καταλάβει κανείς από αυτό ότι αυτός είναι που θα αφαιρέσει την αμαρτία από όλο τον κόσμο και ότι ο Ιωάννης δεν μπορεί να το κάνει και το πράγμα. Μα είπε ο Ιωάννης, εγώ σας βαφτίζω με το νερό, ο ερχόμενος θα σας βαφτίζει λοιπόν, με μάγει. Άρα λοιπόν, όλα όπως είναι, όπως τα λες είναι. Λοιπόν, και βεβαίως δεν του είπε ακόμη, προσέξτε, είπε εγώ χρίαν έχω υποσού βαπτιστήνε. Δεν του είπε και εσύ έρχεσαι να βαπτιστείς, αλλά του είπε και εσύ έρχεσαι σε εμένα, έρχεσαι του είπε, σε εμένα. Ο Ιωάννης βεβαίως προεπαρατήρησε. Αυτό σημαίνει, έρχεσαι σε μένα, ναι. Δεν μπορώ να σε βαπτίσω. Αφού εσύ θα σηκώσεις αμαρτίες του κόσμου, οι εδώ όσοι μπαίνουν στον Ιορδάνη, λένε τα αμαρτήματά τους. Εσύ λέει, τι να σου κάνω εδώ πέρα που έρχεσαι. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής. Η άρνηση του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου, να βαπτίσει το Χριστό, μοιάζει με την άρνηση του Πέτρου. Μοιάζει με την άρνηση του Πέτρου. Έλα Πέτρο να σου πλύνω τα πόδια. Ω Κύριε, θα μου πεις τα πόδια, όχι δεν γίνεται αυτό. Το είπε. Ναι. Μοιάζει, το λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος λέει. Όπερ επί Πέτρου πεποίηκεν ότι έγινε με τον Πέτρο, τούτο και τότε επίησε. Το ίδιο έκανε και ο Ιωάννης. Όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Λοιπόν, και λέει ο Κύριος στον Πέτρο, όποιο εγώ, στον Πέτρο, αν δεν κάθεσαι, του λέει, να σου πίνει τα πόδια. Και του λέει, όποιο εγώ, εκείνο που κάνω εγώ, νυν σύ ουκίδας, τώρα εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Να σταματήσουμε λιγάκι να δούμε το μυστήριο. Γύρω από τα γεγονότα που κάνει ο Χριστός σε εμάς, όποιο γεγονός κι αν είναι, δεν το μυριζόμαστε γρή. Γρή. Αυτό λέει αυτό το πράγμα. Και επομένως, αφού δεν γνωρίζουμε αυτό που κάνει ο Κύριος, τι του ζητάμε και τον λόγο. Αυτό δεν πάω όλο, το δεν πάω όλο, όλο. Μπορεί, σύμφωνα με του Παύλου, θυμηθείτε, τις γαρέ γνωνούν Κυρίου. Ποιος γνώρισε το μυαλό του Κυρίου. Απαντάει. Όποιο νυν, αυτό που σου κάνω εγώ τώρα και σου πλένω τα πόδια, αυτό που σου κάνω εγώ Κώστα και περνάς από δοκιμασία, μην το εξετάζεις. Δεν θα το καταλάβεις. Και συμπληρώνει. Γνώση, γνώση. Θα το καταλάβεις μετά τα αυτά. Μετά από το πλήσιμο. Και βέβαια το κατάλαβε. Και τι είπε, όχι μόνο το απόγευμα, αλλά κεφαλή μου. Αλλά δεν έχει, και πάλι το έχει καταλάβει. Και δεν το έχει καταλάβει. Λέει, μετά τα πάθη. Η κεφαλή σου δεν έχει ανάγκη, τα πόδια σου περπατάνε στο χώμα. Μετά τα πάθη κατάλαβε ότι κατάλαβε. Και τα έχει πνεύμα το κατάλαβε. Λοιπόν. Και του πρόσθεσε ακόμη, αφού το αρνείσαι, ουκ έχεις μέρος μετέ μου. Κόβουμε τις σχέσεις. Του είπε ο Κύριος, ο ίδιος, τις κόβουμε τις σχέσεις. Και συμπληρώνουμε κι εμείς. Ο Κύριος μας μιλάει με τα γεγονότα της ζωής. Εμείς πάμε να τα ερμηνεύσουμε τα γεγονότα. Ουκ είδας όποιο, δεν καταλαβαίνεις εγώ τι κάνω. Κάποια στιγμή που βλέπουμε ότι δεν ζοριζόμαστε και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι είναι αυτό το γεγονός και υποφέρουμε περισσότερο, λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Δεν καταλαβαίνουμε Κύριε, αλλά γεννηθεί το θέλημά σου.
γνώση μετά τα αυτά. Θα το καταλάβεις μετά. Το δεπεπίνε και την κεφαλή μου. Ε, δυνατά. Πες το δυνατά. Είπε μετά πλήνε και την κεφαλή μου. Ναι, βέβαια, αφού δεν συνέβαινε έτσι, πλήνε και την κεφαλή μου. Και ο Ιωάννης, όταν του είπε, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, ήταν άρνηση. Πού πας Κύριε, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Και εσύ έρχεσαι να βαπτιστείς, να έρχεσαι σε μένα. Έρχεσαι σε μένα. Λοιπόν, και ο Χριστός το απαντάει, άφες, στάσου. Δεν του είπε για πάντα, προσέξτε το, ο Άγιος Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο τελώνης, ο αμαρτωλός, ο, θα λέγαμε, ο προ-Χριστού, με τον νόμο κλέφτης. Κλέφτης, ληστής. Ναι, ναι, με τον νόμο κλέφτης. Τώρα μας πληροφορεί, του είπε, σταμάτα, μη προχωράς του. Να σε σάφη. Και του συμπληρώνει με μια λεξούλα ακόμα. Λίγο, λίγο, λίγο. Άρτη σημαίνει λίγο. Λίγο, κάνε υπομονή λίγο, του λέει. Το άφες άρτη σημαίνει, κάνε υπομονή λιγάκι και θα δεις. Κάνε υπομονή λιγάκι. Και εδώ, καλά μου αδέλφια, τα γράφει η Γραφή, απευθύνεται σε εμάς, σε όλες τις γενναίες των χριστιανών. Μη διαζόσαστε. Στα γεγονότα που η Θεία Πρόνοια επιτρέπει να περνάμε, που γνωρίζει καλά το γιατί, κάντε λιγάκι υπομονή, κάντε λιγάκι υπομονή, άφες, άρτη, κάντε λιγάκι υπομονή. Στα Ιεροσόλυμα το πρώτο άκουσα αυτό, στους νυχτήρες. Έτσι είναι. Και δεν το είχα διαβάσει. Μετά που πήγα στο Δεσπότη και να μου ερμηνεύσει, γιατί το καταλάβαινα φυσικά, δεν έχω γραμματικές γνώσεις για να καταλάβω εσά αυτή που λέει τι είπα να πει, και μου τα εξήγησε όπως τα λες. Επαναλαμβάνουμε, επαναλαμβάνουμε, να το προσέξουμε, λέει, του λέει ο Κύριος, άφες, υπομονή, λίγο. Σε εμάς φαίνεται το μήκος του γεγονότος, όποιο και αν είναι, κατά παραχώρηση γινόμενο, ότι είναι μεγάλο, αλλά είναι άρτη, για λίγο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το γάρ παραφτήκα, το γάρ παραφτήκα, θα το πω άλλη μια φορά, το γάρ παραφτήκα, δηλαδή το για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ελαφρό βάρος της θλίψεως, το γάρ παραφτήκα της θλίψεως, κέρδος αιωνίου ζωής εστί. Είναι κέρδος για αιώνια ζωή. Μην το βιάζεις το πράγμα. Άστο στα χεράκια του και θα πορευθεί καλύτερα από ότι εσύ πας να το καθοδηγήσεις. Πολλές φορές, από και τον εαυτό μου θα πω, πιέζω τα πράγματα γιατί ο λογισμός μου βλέπει ότι δεν έρχονται καλά. Αλλά σύμφωνα με τον Γέροντα του Παΐσιου που χαρακτηρίζει τον εαυτό του στραβό, ο Γέροντα Παΐσιος, αφού εξέτασε πολλές φορές πολλά γεγονότα και έβγαλε συμπεράσματα ο ίδιος, την ώρα που έβγαλε τα συμπεράσματα έλεγε ότι ήταν εντάξει. Εκ των υστέρων έλεγε ότι ήταν ολόστραβα όλα τα συμπεράσματα. Οπότε στο τέλος λέει, Παΐσιε, στραβός είσαι, στραβός θα είσαι πάντα. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις στον εαυτό του. Αυτό ισχύει για όλους μας. Ο καλός Θεός αυτό που έχει στο νου του είναι ασυγκρίτως καλύτερο, ασυγκρίτως καλύτερο από εκείνο που ο δικός μας στραβός λογισμός διαλογίζεται ως καλό. Μας φαίνεται βαρύ και όμως θα είναι οπωσδήποτε το γλυκύτερο, ενώ μας φαίνεται πικρό θα είναι γλυκύ, γιατί από το πικρό ο Κύριος
που εμείς το βλέπουμε, βγάζει γλυκό. Και εδώ λοιπόν του λέγει, λιγάκι υπομονή, λιγάκι υπομονή Ιωάννη, ούτων ούτω εστί πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη, του λέει. Του λέει, έτσι πρέπει να γίνει, δηλαδή να με βαπτίσεις για να εφαρμόσουμε όλο τον νόμο. Το πληρώσε πάσα δικαιοσύνη σημαίνει να εκπληρώσουμε, να εφαρμόσουμε ό,τι λέει ο νόμος στο παντέλιο, στο ακέραιο, να μην παραλείψουμε ούτε ένα σίγμα από τον νόμο. Ο Ιωάννης σίγουρα τότε έκανε πίσω και βέβαια τον βάπτισε τον Κύριο. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, του είπε ο Κύριος, ούτω πρέπονεστι, του λέει, έτσι είναι το πρέπον. Δεν του είπε έτσι είναι το δίκαιο, γιατί το δίκαιο δεν το φτάνει ο Ιωάννης. Αλλά του είπε έτσι πρέπει να γίνει. Στο λέω εγώ, του λέει, έτσι πρέπει να γίνει, αυτός ήταν και νομοθέτης ο Κύριος. Και λέγει εδώ, συμπληρώνει, επειδή πίστευε ο Ιωάννης, πού στήριζε ο Ιωάννης την άργησή του, επειδή πίστευε ότι είναι ανάξιος να βαπτίσει τον άξιο, με κεφαλαία γράμματα, να βαπτίσει, λέει, σαν δούλος το δεσπότη του, γι' αυτό του είπε, εγώ δεν πρέπει να σε βαπτίσω εγώ. Ενώ ο Κύριος του είπε, έτσι πρέπει να γίνει. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις, θα σου το εξηγήσω εγώ αργότερα στην πράξη. Λοιπόν, και του είπε, για να καταλάβει, με αυτόν τον τρόπο ο Ιωάννη που θα με βαπτίσεις, αφού όλοι έρχονται σαν άνθρωποι, και εγώ δείχνω και βλέπουν όλοι ότι δεν αποφεύγω τον νόμο που εγώ έχω δεσπίσει, τον εφαρμόζω τον νόμο, τον εφαρμόζω τον νόμο, έτσι λέει ο νόμος, να βαπτίζονται. Και συμπληρώνει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος, τότε αφήσειν αυτόν, τότε ο Ιωάννης τον αφήνει, μπαίνει στο νερό και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει από του ύδατος ευθύς, μπήκε βγήκε χωρίς να κάτσει να εξομολογηθεί. Τι να εξομολογηθεί? Από εκείνο που, που ήταν υπεύθυνος, ο ανεύθυνος, να εξομολογηθεί? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ειδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεραστεράν από αυτό και ερχόμενον από αυτόν. Τι ώρα είναι? 7. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε να δούμε τα δύο πρόσωπα. Από τη μια τον Ιωάννη, να το δούμε με βάση τον Ιωάννη Χρυσόστομο, και από την άλλη τον Χριστό. Σαν ανθρώπους, σαν ανθρώπους. Ο πολλής λαός, όλος ο λαός, πίστευε ότι ο Ιωάννης είναι κατά πολύ ανώτερος από τον Κύριο. Κατά πολύ ανώτερος από τον Κύριο, εκεί που πήγε και βαπτιζόταν. Γιατί, πρώτον, είχε ανατραφεί, όχι από τη μάνα του, ούτε τον πατέρα του, αλλά στην έρημο, ως μέγας ασκητής και ως προφήτης. Λέει, πάντες ως προφήτη είχον τον Ιωάννη. Τον είχα τον Ιωάννη όλοι για προφήτη, όπως και ήταν. Και ο Ηρώδης δεν έβλεπε το χέρι να τον πειράξει. Παρά τότε του ασκούσε έλεγχο, φοβόταν το λαό. Ο Ιωάννης λοιπόν ήταν προφήτης
ήταν τρίτον γιος αρχιερέα του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Ναι, γιος αρχιερέα. Ακόμη φόραγε και του ασκητή ρούχα. Είχε δερμάτινο χιτόνα, ζώνη, πέδιλα. Ήτανε η στολή του ασκητή, του Αγίου ασκητή της ερήμου. Ακόμη, όλος ο λαός ερχόταν στον Ιωάννη. Όλοι τον γνώριζαν τον Ιωάννη. Και όλοι βαφτίζονταν τον Ιωάννη. Μόνο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν πήγανε. Πήγανε. Και αυτοί πήγανε. Πήγανε, αλλά δεν τους βάφτισε. Τους σύλλεξε. Τους σύλλεξε αδερμήτερτα. Που ημίν. Τι ήρθατε εδώ, λέει. Ναι, πήγαινε να κάνετε καρπούς άξιο μετανοίας και μετά να έρθετε εδώ πέρα. Ο Ιησούς όμως από την άλλη μεριά πιστευόταν από τους Εβραίους ότι ήταν γιος, προσέξτε το, Ιερός Χρυσόστομος, ευτελούς κόρης. Το ευτελούς σημαίνει τυποτένιας. Γιος του Μαραγκού. Ότι η Παναγία ήταν τυποτένια. Γιος του Μαραγκού. Τι κάνει μας κάνει. Του Μαραγκού. Λοιπόν, γελάσε. Τι να κάνω. Τον πίστευαν ότι ήταν Υιός ευτελούς κόρης, τυποτένιας, Μαραγκός, όπως υπόθηκε, γιος του Μαραγκού, ότι τρεφόταν όπως όλοι οι άλλοι. Δεν είχε καμιά διαφορά στη διατροφή. Ό,τι έπαιρναν όλοι οι Εβραίοι, ψώνιζε και ο Κύριος. Βεβαίως, και στην ενδυμασία δεν διέφερε ο Ιωάννης. Ο Κύριος είχε όπως όλοι ό,τι φοράγαν όλοι και ο Κύριος. Και στην ενδυμασία, έτσι μας πληροφορεί ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Για αυτούς τους λόγους που βλέπω ότι υπήρχε τεράστια διαφορά, ο ένας ερημίτης με ενδυμασία ασκητή, γιος αρχιερέα και λοιπά, να βαπτίσει και να κάνει, και ο άλλος άγνωστος, ο μεγάλος άγνωστος, ήταν ο μικρότερος, κατά την κρίση του κόσμου. Ο μικρότερος κατά την κρίση του κόσμου. Βλέπετε, εδώ θα σταθούμε λιγάκι, γιατί είμαστε, πρώτος εγώ, εντελώς επιπόλαιοι και άκρητοι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, μη την κατόψιν κρίση κρίνετε. Γιατί καθόσαστε και κρίνετε με το λογισμό σας από αυτά που βλέπετε. Την κατόψιν, την επιφανειακή κρίση κάνετε. Είναι λάθος αυτή η κρίση. Νάτι. Αυτό δεν έκανε και... Ήταν αφεντικό και ήταν ανώτερος από το, κατώτερος από το δούλο. Γι' αυτό δεν έκανε σε Ναζαρέτ. Τι λέμε, θαύματα. Δεν άκουσα. Στη Ναζαρέτ. Ναι. Δεν έκανε θαύματα. Ω, εκεί δεν πιστεύανε. Για την απιστία, λέει. Γιατί το τονίζει ο Ευαγγελιστής. Ποιος θα το πιστέψει. Ναι. Το βλέπανε να κυκλοφορεί όπως όλοι. Τώρα αυτός, Υιός του Τέκτονος, Υιός του Μαραγκού. Θέλω να το προσέξουμε. Είμαστε άκρητοι. Κρίνουμε από ό,τι βλέπουμε και παραβλέπουμε την ουσία. Το τι υπάρχει μέσα από το απλό, το τι υπάρχει μέσα από την ευτελή κόρη, τι προήρθε, δεν το βλέπουμε. Το λάθος μας είναι αυτό. Το μεγάλο λάθος μας είναι αυτό. Και βάζουμε τον εαυτό μας δίπλα πάντα στο μεγάλο, που έχει κάποιο αξίωμα, κάποιο όνομα, κάποια επιφάνεια εξωτερική. Το λάθος στο μεγάλο. Το είπε και ο Ιωάννης. Ουέ είναι η γραμματής Φαρισαίοι υποκριτέ. Γένια, ρούχα, πράγματα, αξιώματα. Τώρα από μια παιδούλα 16 χρόνων, 15 χρόνων, ήταν δυνατόν να να καταλάβουν την αξία της υπεραγίας του τόπου. Αυτό ήταν ακατανόητο. Το λέει. Ακατάληπτο εσύ, το τελούμενο εσύ. Είναι εντελώς ακατανόητο. Εδώ. Έτσι, πέρα και πέρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και εδώ κάνουμε την κρίση μας και λέει
μην κρίνετε επιφανειακά. Αυτός που έρχεται να βαπτιστεί, μας λένε τα γεγονότα μέσα από τα Ευαγγέλια και το Χρυσόστομο, είναι εκείνος που δημιούργησε αυτόν που φαίνεται ανώτερος. Όμως, τι είπε εκεί, αφεσάρτη, το ξετονίζουμε, σταθείτε για λίγο, μην προχωράτε εύκολα στην κρίση. Είναι λάθος όλα παιδιά η κριτική μας. Το μυαλό μας δεν κρίνει σωστά πως δεν το κάνουμε. Δεν έχει τα δεδομένα να βλέπει σωστά. Γι' αυτό πίσω από κάθε δυσμενή κρίση να ξέρουμε ότι υπάρχει το καλό. Είναι λάθος της κριτικής μας. Και λέω, το λέω άλλη μια φορά, ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι η κριτική της λογικής μας είναι κριτική αυτή που έκανε ο Αδάμ και Εύα αμέσως μετά το αμάρτημα. Αμάρτησαν. Όποια κριτική έκανα μετά ήταν λάθος. Δεν υπήρχε κριτική της βουλής του Θεού. Κριτική απλή του ανθρώπου. Γι' αυτό ο άνθρωπος χωρίς να φωτίζεται από το Θεό, τέλος η λογική είναι off, πέρα για πέρα. Χωρίς να υπάρχουν γραφές μπροστά, να μελετάει ο άνθρωπος και να βλέπει ότι ξέρεις δεν κάνω σωστά πράγματα. Ξέρεις αυτό είναι το σωστό που λέει η γραφή. Αυτό που βίωσαν οι πατέρες, αυτό που έκαναν οι άγιοι, αυτό είναι το σωστό. Όχι αυτό που μου λέει εμένα λογική. Λοιπόν, γι' αυτό, για να αναιρέσει ο Κύριος αυτή την κριτική, την ώρα που βαπτίζεται πρέπει να τα προσέχουμε. Λέει, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο, σαν περιστέρι, σαν περιστέρι. Και ακούστηκε, και ακούστηκε και η φωνή. Όχι αυτός που βαπτίζει, γιατί εκεί κατέβηκε το περιστέρι και εκεί η φωνή πήγε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Όχι ο Ιωάννης, κατέβηκε σαν περιστέρι. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, θέλει, κατέβηκε σαν περιστέρι για δύο λόγους. Ένας λόγος για την ήμερο το ζώο, πράο, και το Πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα πραότητος. Και αυτό κατέβηκε έτσι. Ο άλλος λόγος, θυμηθείτε τότε με τον κατακλυσμό του Νόε, ότι το περιστέρι πήγε, τσίμπησε ένα κλάδο από ελιά και ήρθε στον Νόε και είπε, λυτρώθηκε η γη από τον κατακλυσμό. Λυτρώθηκε η γη από τον κατακλυσμό. Τέρμα! Οι ζωές από εδώ και πέρα δεν πνίγονται. Αλλά έχουμε πια τη σωτηρία. Και το κουράκι πρώτα δεν του φέρει την πίστα. Όχι το κουράκι, δεν μας κρατάει το κουράκι. Μας κρατάει το περιστέρι που είδαμε εδώ πέρα. Λέει λοιπόν, και το περιστέρι που κατέβηκε στο κεφάλι του Κυρίου δείχνει αυτόν, όπως το περιστέρι με την κλάδο της ελιάς είπε, τέρμα από το χειμώνα και την κακοκαιρία και τον κατακλυσμό, έτσι εδώ τέρμα από την αμαρτία ήρθε εκείνος, να τονε, τον δείχνει που λυτρώνει και θα λυτρώνει το διηνεκές, το ανθρώπινο γένος. Ο λυτρωτής, το ανθρώπινο γένος. Το έδειξε αυτό το Πνεύμα το Άγιο που κατήρθε ως υπεριστεράν. Ένα ακόμη. Βέβαια, κάποιος Ευαγγελιστής, δεν ξέρω αν είναι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, άλλος πρέπει να είναι, λέει, σχίστηκαν οι ουρανοί, λέει. Άλλος λέει, άνοιξαν οι ουρανοί. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Και άνοιξαν οι ουρανοί, λέει, για τον εξής λόγο. Άνοιξαν οι ουρανοί, για τον εξής λόγο. Διότι εσύ όταν βαπτίστηκες, όποιος είσαι, όποτε βαπτίζεσαι, εσύ, εγώ, ο άλλος, την ώρα που βαπτιζόμαστε, επαναλαμβάνεται το ίδιο γεγονός. Κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιον, μας καθαρίζει, ανοίγουν οι ουρανοί και οι άγγελοι στον ουρανό ανοίγουν το ουράνιο δημοτολόγιο, δήμος είναι εκεί, δήμος είναι εκεί, δήμος είναι.
αλλά δήμος πνευματικός, δεν είναι δήμος υλικός όπως εδώ ο δικός μας, και γράφουν το όνομα του βαπτιζομένου στα βιβλία, στα αρχεία του Δήμου της Αγίας Τριάδος. Έκτοτε δεν φεύγουν παρά οικία βουλήσει του βαπτιζομένου όταν πια ανδρωθεί. Αν ο ίδιος περιπέσει σε μεγάλα αμαρτήματα και πάλι μετά από μεγάλη δυσκολία να διαγραφεί. Σας θυμίζω το γεγονός του Καλόγερου που έμπλεξε με την κόρη ενός αρχιερέα ιδωλολάτρη, αν δεν το ξέρετε το επαναλαμβάνω, το λέω, και η κόρη λέει «Μπαμπά, θέλω να τον πάρω». «Όχι παιδί μου, αρχιερέας», είπε, «γιατί δεν τον έχει αφήσει ακόμα ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο». Που σημαίνει ότι ποιος ξέρει σε ποια βάθη αμαρτιών πρέπει να φτάσουμε να μας αφήσει το έλεος του Θεού. Ποιος ξέρει. Γι' αυτό λέει «το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή σου». Με κυνηγάει τη ζωή μου, με κυνηγάει το έλεος σου Κύριε. Έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν άνοιξαν οι ουρανοί και σε καλεί λέει και σένα στους αλλημένους ουρανούς να περάσεις, να πας στην βασιλεία, και σου φωνάζει από εκεί ψηλά ο Κύριος το εξής, ότι «βρε άνθρωπε, γιατί αγαπάς την ύλη και δεν αγαπάς τα πνευματικά που είναι αιώνια». Αυτό σου φωνάζει. «Βρε άνθρωπε, μόνο την ύλη κοιτάς, αυτή που θα αφήσεις μια μέρα». Ο Ιερός Χρυσόστομος το φωνάζει ξεκάθαρα, πολύ δυνατά αυτό προς το τέλος ομιλίας του. Λέει «να αγκαλιάζεις αυτά που μένουν, τα λεφτά τα πολλά», λέει, «που αύριο θα είναι στα χέρια αλουνού και πιθανόν όχι του γιού σου, ούτε του εγγονού σου, του εχθρού σου», λέει. «Πιθανόν να είναι του εχθρού σου, εκείνου που εσύ δεν θέλεις να δεις με τα μάτια, να τρέξεις πίσω από αυτά». Και δεν σου φτάνει που σου, εγώ είμαι στη θέση να σου δίνω εκείνο που σου χρειάζεται να ζεις, τον άρτο τον επιούσιο, και εσύ πας τα πολλά και χάνεσαι. Λοιπόν, τι ώρα είναι? 7 και 4. 7 και 4. Λοιπόν, το βάπτισμα, λέει, το βάπτισμα είναι, μας δίνει αξίωμα. Ένα αξίωμα που δεν μπορεί να μας το δώσει ο κόσμος. Το αξίωμα της υιοθεσίας. Γινόμαστε τέκνα Θεού. Και υπευθυνότητας. Ναι. Και υπευθυνότητα. Βέβαια, άμα σου δίνει δύο πράγματα, πώς θα δω. Δεν γίνεται βέβαια. Τέκνα Θεού, αδέρφια του Χριστού, και συγκληρονόμη της Βασιλείας του Θεού. Συγκληρονόμη της Βασιλείας του Υιού του Θεού. Μαζί. Δεν λέει, ξέρεις, ήρθατε εδώ να μου πάρετε τη Βασιλεία. Χαίρεται ο Κύριος όταν βλέπει εμείς να επιθυμούμε τη δική του Βασιλεία. Ερθέτε η Βασιλεία σου, το λέει ο ίδιος. Μας τη δίνει και μάλιστα δωρεάν. Λέει, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Χρυσόστομος, και άνοιξε και σε μας τους ουρανούς, δείχνοντάς μας την πατρίδα μας, ποια είναι η πατρίδα μας, και καλώντας μας εκείνη την πατρίδα, για να πάμε με τη δική του Αγίου Πνεύματος καθοδήγηση στην πατρίδα εκείνη. Χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά. Αυτό λέει ο Κύριος, το είπε, όταν εγώ θα φύγω από τον κόσμο πριν την ανάληψη, έτσι, θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο, θα παρηγορεί τις ψυχές σας, θα τις δυναμώνει και θα σας οδηγεί. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών, ο Πανταπληρών, ερθέ και σκήνωσε εν ημίν.
και καθάρισε όλοι μας και οδήγησε μας. Πώς θα γίνει? Είναι το Άγιο Πνεύμα συνοδοιπόρος της ζωής μας. Δεν μας αφήνει. Είναι ο παρηγορητής μας. Είναι ο βοηθός μας. Είναι η δύναμή μας. Όπως, αυτό... όπως παρακάλεσε ο Ιησούς Χριστός τον Θεό του. Λέει, ναι. Ο Ιησούς Χριστός δεν παρακάλεσε τον Πατρόνι του, λέει, όπως εσύ μου έδωσες, να έρθουν και αυτοί που εσύ μου έστειλες. Εκεί που με εγώ να είναι και αυτοί. Ναι. Όπου ημί εγώ, είναι και αυτοί όσοι. Να είναι και αυτοί που εσύ μου έστειλες. Ναι. Ναι, όσοι με απέστειλες. Μάλιστα. Για τους οποίους με έστειλες. Λοιπόν, ο Θεός λέγει ουγαρδούλους, ουγαραγγέλους και αρχαγγέλους επίησε. Λέει, με το βάπτισμά του και με το Άγιο Πνεύμα δεν έκανε αγγέλους και αρχαγγέλους, αλλά παιδιά του. Άλλο ένας άγγελος και αρχάγγελος και άλλο παιδί του. Θυμόμαστε τι είπε εκεί. Ο Υιός μου νεκρώσιν. Το παιδί μου που μου είχε φύγει από τα χέρια ο πατέρας του μετανοημένου εσόδου ήταν πεθαμένος. Τώρα ζει κοντά μου. Το ονόμαζε ακόμα Υιό του, το ονόμαζε. Δεν είχε πάψει να το λέει παιδί του. Το περίμενε το παιδί. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα κομμάτι για να κλείσω σχετικό με την βάψη του Κυρίου. Ο προφήτης Ηλίας άνοιξε κάποτε και έκλεισε τον ουρανό. Και τον άνοιξε και τον έκλεισε. Αλλά για να κατεβάσει βροχή από πάνω, αλλά και να σταματήσει τη βροχή. Τον άνοιξε για να κατεβάσει βροχή ή ετώ, αλλά και να κλείσει τη βροχή και να κλείσει τον ουρανό να μην βρέξει. Γιατί είχαν αμαρτήσει οι άνθρωποι. Τώρα σε σένα, στον άλλονε, στον άλλονε, σε μένα, στον άλλονε, ανοίγεται, όχι όπως άνοιξε στο προφήτη Ηλία ο ουρανός, όχι έτσι, αλλά ώστε, και τελειώνω, ανοίγει έτσι ώστε σε αναβήνε εκεί, να ανεβείς εκεί. Γι' αυτό άνοιξε ο ουρανός όταν βαπτίστηκε ο Κύριος. Γι' αυτό ανοίγει σε εμάς όταν βαπτιζόμαστε. Για να ανεβούμε εκεί. Ας το πρόσεχε και τι προσθέτει ακόμα. Όχι σε αυτό πριν τη Ηλία να κατεβάσει βροχή και να κλείσει τον ουρανό. Συμπληρώνει. Και το δημίζον, και το πιο σπουδαίο, δεν είναι ότι για να σε ανεβάσει. Ποιοι είμαστε εμείς, μωρέ παιδάκι μου? Κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας να σώσουμε, μωρέ. Μόνο τον εαυτό μας. Κοιτάξτε τι λέει ο Χρυσόστομος. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει το εξής. Ώστε να βρει, όχι να ανέβεις μόνο εσύ, αλλά και εταίρους αναλλαγήν. Αλλά να ανεβάσεις όχι τον εαυτό σου, μαζί με σένα και άλλους. Είμαστε υποχρεωμένοι και άλλους να ανεβάζουμε μαζί με εμάς στον ουρανό. Που δεν το κάνουμε. Που δεν το κάνουμε. Το ξαναδιαβάζω. Και το δημίζον και το πιο σπουδαίο ουχώστε αναβήνε μόνον, όχι να ανεβείς εσύ μόνο, αλλά ώστε και εταίρους αναλλαγήν, αλλά ώστε και άλλους να ανεβάσεις εσύ που σε κάλεσε να ανέβεις μαζί με σένα στον ουρανό. Εάν θέλεις ή βουληθείς, εάν θέλεις, στέλνεις σου είναι. Και τελειώνω. Το σάφτης η παρησία και εξουσία, τόση λέει παρουσιαστικότητα και εξουσία σου έδωσε γύρω από τα δικά του πράγματα ο Θεός. Αυτό το έργο είναι δικό του. Σου δώσε σένα τη δύναμη να το κάνεις. Μικρός Θεός είναι πάνω στη γη. Ναι, έδωκε ώστε να ενδιαφέρεσαι και για τον άλλον να σωθεί. Να ανέβει και εκείνος στον ουρανό. Εκεί, επί, ούν εκεί η οικία ημών. Και το έκανε αυτό. Σε ανέβασε για να ανεβάσεις κι άλλους. Γιατί εκεί είναι το σπίτι σου. Εκεί το σπίτι σου. Εκεί το σπίτι σου. Ας να μνημονεύσω το γέροντα το Παΐσιο. Την ευχή του να έχουμε, Παναγία μου.
λέει, ήρθε μια γυναίκα και μου φιλήσε το χέρι. Και επειδή είδα φωτεινό το πρόσωπό της, της φιλάω κι εγώ το χέρι. Γέροντα, γιατί της φιλήσες το χέρι, λέει η μοναχή. Γιατί κορίτσι μου, είδα ότι ήταν ευλογημένη και αγία γυναίκα στο πρόσωπό της. Μετά από λίγες μέρες, λίγο χρόνο, πέθανε η γυναίκα. Και τη μνημόνευα επί 40 ημέρες. Πόση σημασία έχουν τα μνημόσυνα. Τη 40η ημέρα την βλέπω και μου ήρθε η ψυχή της. Σαν αγγελουδάκι, λέει, 12 χρονών ηλικία, σε ευχαριστώ πολύ γέροντα, γιατί τις 40 μέρες που η ψυχή έχει τον αγώνα που δεν την κατατάξει ο Θεός, με βοήθησες πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν σαν το Παΐσιο την εξουσία, όπως λέει ο Χρυσόστομος, να βοηθάμε ψυχές να ανέβουν μαζί μας ψηλά στον ουρανό, εάν αγαπάμε τους ανθρώπους μας. Αν δεν τους αγαπάμε, θα καθούμε μαζί με τους άλλους. Δεν πάει αλλιώς. Και τελειώνοντας. Λοιπόν, εντάφθα γάρ καν κλείνε, εδώ λέει, στη γη, εδώ στη γη εντάφθα. Εάν πάρεις με κλειδί και κλειδώσεις, βάλει κλειδί, και πόρτες και μοχλούς και μύριους φύλακες βάζεις μπροστά από τις πόρτες και είσαι και φανείς ανώτερος και από ληστές και από κακούργους και από το ένα και το άλλο, στη δύναμη να τα κάνεις, να μην σου πειράξει κανείς τα αγαθά, λέει ο Χρυσόστομος, εδώ στη γη. Και αν ακόμα νικήσεις και το χρόνο, τη δύναμη του χρόνου, αλλά το θάνατο δεν το νικήσεις, λέει. Θα σου πάνε τσάπα όλο εκείνο που θα κάνεις, γιατί οπωσδήποτε θα έρθουν να στα πάρουν άλλοι, του λέει. Μόνο το Κύριο δεν μπορεί να στον πάρει άλλος. Είναι αιώνιο κτήμα δικό σου και εδώ στη γη και στον ουρανό και όλων μαζί. Να είναι ευλογημένο, ο Κύριος να μας φυλάει, καλό παράδοσο να έχουμε. Αμήν. Τι ώρα είναι, δυνατά πες μου να ακούσω, Βασιλάκη. 7.30. 25, θα 25. Μια ώρα, Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσευχή να φύγουμε. Ο Χρυσόστομος λέει, τι ένας, τι γεμάτη η εκκλησία και το προάβλιο. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον. Πάτε πριμόν. Ναι, ως και εμείς αφήνες σου λένε και εμείς ελέγξει μας χασμόν, αλλά ρίξει μας από τον Αγίον. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγξει και σώσε μας. Αμήν. Τι ήταν Δευτέρα, με το καλό, εδώ θα είμαστε. Καλή χρονιά και ευλογημένη αδέρφια μου. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.